Καλημερίζω τον Πρόεδρο των Φοροτεχνικών, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αδουγεράκη, καλημέρα στο γραφείο σας. Να ελπίσουμε να έχουμε ένα καλό Πάσχα φέτος. Να ξεκουραστούμε όλοι, να πάρουμε ανάσες. Ανάλογα με το πώς τις εννοείτε τις ανάσες. Ενάψει τις δύσκολες περιόδους θα ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση. Γιατί θα είναι δύσκολη η περίοδος, επειδή θα έχουμε εκλογές και θα δουλέψουμε περισσότερο, τι εννοείτε? Εγώ δεν θα πω στο κομμάτι των εκλογών. Τώρα ξέρω όμως ότι η επόμενη περίοδος θα έχει. Ξεκινάει από τέλος Μάιου, ήδη οι δόσεις να πληρώνονται για το τρέχον έτος σε ένσια. Α, με έτσι πείτε. Από τέλος εβδόμου σε φόρους, σε φόρο εισοδήματος. Έχουμε τις εισαγωγικά αναβιώσεις των ρυθμίσεων. Έχουμε πάντως φορολογικές υποχρεώσεις αρκετές που ενώ είχαμε συνηθίσει να ξεκινάνε από Σεπτέμβριο και μετά. Τα δύο τελευταία χρόνια ξεκινάνε από το Μάιο σε μεγαλύτερο με ένα αριθμό δόσεων, αλλά υποχρέωση ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα, αλλά σας κάλεσα για το βασικό, που είναι ότι σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τις αλλαγές στο ε9 για τα ακίνητα, ναι. Ακριβώς. Έως και σήμερα είναι μετά από την παράταση προθεσμία για διορθώσεις, αλλαγές στα ακίνητα που αφορούν το προηγούμενο έτος, δηλαδή το έτος 2022, προκειμένου σήμερα και στις 12 το βράδυ να κλείσει η εφαρμογή για διορθώσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις ακινήτων στο ε9 για το έτος 2022-23, αλλά είπαν όλα φορά το 2022, και να τρέξει πλέον η ΑΔΕ την εκαθάριση του ένφια, που όπως ανέφερα και πριν θα πληρώνεται η πρώτη δόση του στις 31/5. Η εφαρμογή θα παραμείνει κλειστή για ένα χρονικό διάστημα όσο απαιτηθεί τελικά, ούτως ώστε να υπολογιστεί ο νέος ένφια, και θα ξανανοίξει μετά και θα δέχεται νέες διορθώσεις και μόνο διορθώσεις όμως, όχι προσθήκες χωρίς πρόστιμο, έως και τις 36. Να τα πω έτσι πιο απλοποιημένα για να καταλάβει ο κόσμος. Προσθήκες αφαιρέσεις ακινήτων είναι έως σήμερα, έως και σήμερα στις 12 το βράδυ, χωρίς πρόστιμο. Όταν θα ξανανοίξει η εφαρμογή θα μπορούν να γίνονται διορθώσεις και να επαναυπολογίζει τα ατομικά ένφια του κάθε πολίτη, αλλά μόνο διορθώσεις χωρίς πρόστιμο. Εάν γίνει προσθήκη ή αφαίρεση ακινήτων, σε αυτήν την περίπτωση θα έχει πρόστιμο. Μέχρι πότε μπορεί να γίνεται αυτό? Έως τις 36. Ό,τι τυχόν διαφορές προκύψουν από τις διορθώσεις που θα έρθουν μετά την εκαθάριση, εφόσον δεν έχει εξοπλιστεί ο ένφια ακόμα, θα αυθούν και θα μειώσουν ή θα αυξήσουν τις αναπομείνασεις δόσεις. Εάν τυχόν έχει εξοπλιστεί ο ένφια και προκύπτει επιπλέον χρεωστικό, θα βγει για καταβολή. Αν προκύψει πιστωτικό, θα πάει για εξοπλισμό με άλλες πληρές. Μάλιστα. Κρατάμε αυτές τις πληροφορίες για την οριακό το σημείο, τα πρόστιμα, μη πρόστιμα, πώς κινούμαστε, τι δεν κινούμαστε, για να βγει και ο λογαριασμός για τον επόμενο έμφυα που θα ξεκινήσουμε να καταβάλουμε και πάλι σε δόσεις. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Να πούμε ωστόσο, κύριε Χριστοφοράκη, ή να προσθέσουμε ότι υπάρχουν 2-3 ειδήσεις οι οποίες αξίζει να υποθούν και να μνημονευθούν. Έως σήμερα η καταβολή του δώρου στους εργαζόμενους από τη μία. Να πούμε από την άλλη ότι έγινε μια ανακοίνωση ότι πιστώνονται σήμερα Μεγάλη Τετάρτη από τη ΔΥΠΑ η εφάπαξ παροχή των 300 ευρώ σε επιπλέον 2.311 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. Να πούμε ότι υπάρχει άλλη μία είδηση που δεν ξέρω με πόσο ωφελμή είναι τελικά ή όχι, διότι έχει και όρους και προϋποθέσεις και αστερίσκους, δηλαδή ότι κλειδώνουν οι δόσεις των δανείων τουλάχιστον για στεγαστικά δάνεια 400.000 ανθρώπων με τα χαμηλότερα τα επιτόκια, ήδη το πλαφόν στα επιτόκια. Φαίνεται πράξη η οποία θα διαρκέσει από το Μάιο μέχρι και τον Απρίλιο του 2004. Ωστόσο δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες, αλλά μόνο εκείνους που έχουν ενήμερα δάνεια. Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έως και σήμερα είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους που εργάστηκαν
το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου γίνεται, ξέρετε, ένας προϋπολογισμός, μιας και σήμερα έχει 12 Απριλίου όμως και δεν έχει περάσει ο μήνας. Το δώρο του Πάσχα που δικαιούνται οι μισθωτοί είναι μισός μισθός συν μία προσάσκηση πολύ μικρή, 0,41% του μισού μισθού, αλλά μπάστε που σας κρατήσουν το μισό μισθό για την ευκολία της συζήτησης, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται 15 ημερομίσθια. Η καταβολή υποχρεωτικά πρέπει να γίνει μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Σε αντίθετη περίπτωση, να γνωρίζουν οι εργοδότες που δεν καταβάλουν το δώρο σήμερα και εφόσον ο εργαζόμενος προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, είναι μια διαδικασία που είναι ποινική, είναι αυτόφορη διαδικασία. Οι κινδυνεύουν οι εργοδότες που δεν θα καταβάλουν το δώρο. Και εύχομαι, κύριε Χριστοφοράκη, να μην φτάσουμε σε εκείνα τα οποία ακούγαμε ως καταγγελίες από το εργατικό κέντρο, από τους ίδιους τους εργαζόμενους, από τις ενώσεις εργαζομένων, τα οποία είχαν γίνει το Δεκέμβρη με το δώρο των Χριστουγέννων, ότι ναι μεν καταβλήθηκαν για να φαίνονται νόμιμοι, αλλά στο τέλος ζητούσαν πίσω να πάρουν τον πόνους των Χριστουγέννων, έτσι. Εγώ δεν θα πάω μόνο στη λογική του εργοδότη, του κακού εργοδότη που ζητάει πίσω το δώρο του Πάσχα ή το δώρο του Χριστουγέννου και το δώρο της αδείας, οτιδήποτε είναι αυτό. Θα πάω σε περιπτώσεις εργαζομένων που άκουσα και κάθε τραπέζι μου κάνει οποιασδήποτε μορφή συμφωνία ότι θα ενσωματώσουμε στο μισθό το όποιο δώρο και τα επιδόματα. Ακόμα και αυτό αν έχει συμβεί, να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται. Σε αυτή την περίπτωση απλά προσαυξάνουν το μισθό που είναι η βάση υπολογισμού του δώρου. Δώρα, επιδόματα και λοιπές παροχές ούτε συμψηφίζονται με τυχόν απαιτήσεις του εργοδότη προς τον εργαζόμενο από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, ούτε μπορούν να ενσωματωθούν στο μισθό. Άρα λοιπόν το δώρο Πάσχα εμπροκειμένου καταβάλλεται στα ποσά που προανέφερα από όλους τους εργοδότες έως και σήμερα. Οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο, είναι ποινικό και επισύρει μέχρι και αυτόφορη διαδικασία. Μάλιστα. Να γίνει τελείως καθαρό για όλους τους εργοδότες και μάλιστα είναι υποχρεωτική η καταβολή του μέσω του τραπεζικού συστήματος. Κύριε Χριστοφοράκη, να πάμε στο παρακάτω με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σε ό,τι έχει να κάνει με το πλαφόν στα επιτόκια. Αυτό πιστεύετε ότι όντως θα δώσει ανάσα σε δανειολήπτες, γιατί υπάρχουν και οι αστερίσκοι? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Θα δώσει ανάσα σε κάποιους δανειολήπτες, τους ενήμερους δανειολήπτες, ή να αν θέλετε ένα μπόνους επιβράβευσης, μια συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με τις τράπεζες, ώστε σε μια εποχή που τα επιτόκια δείχνουν να αυξάνονται, τουλάχιστον έχουν αυξηθεί ήδη καταρχήν, να πούμε, πάρα πολύ στα κειμενόμενα επιτόκια των εργασιακών δανείων, εφόσον είναι ενήμεροι μέχρι και σήμερα. Να ξέρουν ότι τη δόση τους θα παραμείνει παγωμένη, το επιτόκιο θα παραμείνει παγωμένο για τον επόμενο ένα χρόνο. Σε όσους το πετύχουν αυτό, σίγουρα θα είναι μια ανάσα, και αν δεν είναι ανάσα, θα είναι μια δυνατότητα οικονομικού προγραμματισμού στην οικογένεια για τον επόμενο ένα χρόνο. Με την προσδοκία ότι ένα χρόνο μετά τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ειδικής Τράπεζας θα έχουν αποκλιμακωθεί και θα μπορούν να συζητήσουν σε νέα βάση, ίσως με την ίδια ή μικρότερη δόση. Αυτή είναι η προσδοκία. Μένει να το δούμε. Ξέρετε, είναι και μια συμφωνία δημοσίου τραπεζών που πρέπει να εξατομικευτεί σε κάθε οφειλέτη για να δούμε πώς θα λειτουργήσει από τις ίδιες τράπεζες πλέον. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό. Είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν κάνει δημόσιο με τράπεζες. Και βέβαια από την άλλη υπάρχει και εκείνη η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανωδική αναθεώρηση της πρόβλεψής του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, μας μιλάει. Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% έναντι 1,8% που εκτιμούσε τον περασμένο Οκτώβρη. Για το 24 προβλέπει ανάπτυξη 1,5% από 1,4%. Το διαβάζω και για πλήρη ενημέρωση του κόσμου που μας ακούει, αλλά γιατί θέλω να ακούσω ένα σχολείο σας, κύριε Χριστοφοράκη. Την ίδια ώρα μιλάει για ανάπτυξη που προβλέπεται ότι θα επιτρέψει να συνεχιστεί η μείωση ανεργίας στο 11,2%. Αυτή η ερμή ανεργία ποτέ δεν πέφτει κοντά στο 10%, γιατί αν πάει
πάει κάτω από το 10% να ξέρουμε ότι θα πρέπει να επιστραφούν τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, βάσει των μνημονιακών επιταγών, πολλά άλλα τα οποία είναι κλειδωμένα. Λέει λοιπόν ότι η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα επιτρέψει να συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας στο 11,2% φέτος και στο 10,4% το 24, από 12,2% το 22. Είναι πολύ ωραία να παίζουμε με τα νούμερα για να μην είμαστε εντάξει στα υπόλοιπα. Για τον πληθωρισμό προβλέπεται σημαντική αποκλιμάκωση από το 9,3% παρακαλώ, σε μέσα επίπεδα πέρυσι, στο 4% φέτος και στο 2,9% το 2024. Η ακρίβεια, αφού πέφτει ο πληθωρισμός, θα φύγει πάνω από το κεφάλι μου και από την τσέπη μου για να μπορώ να τα βγάζω πέρα? Είναι απλό το ερώτημα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να το ρωτήσω διαφορετικό. Για τον πληθωρισμό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το 9,4 ήρθε. Η αποκλιμάκωση σημαίνει 9,4 συν 4% για το 23, συν 2,4 εφόσον επιβεβαιωθούν προβλέψεις για το επόμενο έτος. Άρα λοιπόν, αστριστικά ο πληθωρισμός που θα έχει έρθει θα είναι 9,4 συν 4 συν 2,4 εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη. Άρα λοιπόν, αυξήσεις θα έχουμε και φέτος, απλά μικρότερης κλίμακας με βάση προβλέψεις από ό,τι ζήσαμε το προηγούμενο έτος. Μα γιατί μου τα βάζετε εσύ, αφού μιλάει για αποκλιμάκωση, κύριε Χριστοφοράκη? Αποκλιμάκωση, κυρία Δουλγεράκη, το 9,4 ήρθε, τη μέσα αυξήθηκαν. Όταν μιλάει για αποκλιμάκωση, δεν μιλάμε για αρνητικό πληθωρισμό που θα έρθει και θα αφαιρέσει τις ήδη υφιστάμενες αυξήσεις. Θα έχουμε απλά μικρότερο από ό,τι το 22, θα έχουμε στο 23 και ακόμα μικρότερο στο 24 από ό,τι είχαμε στο 22 και στο 23. Όλα αυτά αθροίζονται όμως. Για να μειωθούν θα πρέπει να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, αρνητικό πρόσημο. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο το οποίο τουλάχιστον δεν διαφαίνεται καθόλου. Το θετικό μήνυμα από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο ρυθμός ανάπτυξης σημαίνει νέα παραγωγή, νέο χρήμα, νέες θέσεις εργασίας. Αναφορικά τώρα με την ανεργία, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αν η ανεργία δεν πέσει κάτω από το 10%, δεν θα υπολογιστούν τριετίες στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με βάση τη μνημονιακή εκείνη δέσμευση. Θεωρητικά η ανεργία περιστασιακά θα πέσει κάτω από το 10% μέσα στο καλοκαίρι, με το άνοιγμα του τουρισμού δηλαδή, μιας και όλοι συζητάμε ότι δεν έχουμε εργατικά χέρια να καλύψουμε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον τουρισμό και στην εστίαση. Θα πέσει, αλλά θα είναι παροδικό έως τέλος Οκτωβρίου. Προφανώς το στοιχείο που θέλουν να λάβουν είναι μία μόνιμη μείωση της ανεργίας κάτω από το 10% για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την επαναφορά των τριετιών. Κρίμα είναι που προβλέψεις όμως όλα αυτά και ξέρετε, αναδιαμορφώνονται αναπεριόδους θετικά ή αρνητικά. Εμείς δεν θέλουμε προβλέψεις, απολογιστικά θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει η χρονιά. Ξέρετε, τις προβλέψεις απολογιστικά θα τις κάνουν και θα τις μεταφράσουν στα ίδια νούμερα, το ξέρετε, διότι στη βάση της επικοινωνίας της πολιτικής με ΙΤΑ, οι αριθμοί φροντίζουν να μας κρατούν ομοίρους, να κρατούν σε ομοιρία τη ζωή μου, τη ζωή σας, τη ζωή του καθενός από εμάς. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα φροντίζουν με αυτή την πολιτική με ΙΤΑ να περνάνε τα δικά τους τα μηνύματα και να κάνουν τα δικά τους τα παιχνίδια. Τώρα μην βάζετε Μεγάλη Τετάρτη να λέω και άλλα πράγματα, κύριε Χριστοφοράκη. Είναι και γιορτινές μέρες, αλλά η χώρα μας τουλάχιστον από αριθμούς και πώς διαμορφώνουν τα νούμερα. Ναι, βρήκαμε ένα ωραίο παιχνίδι να παίζουμε με τους αριθμούς, ακριβώς και με τη ζωή μας. 13 χρόνια έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε νούμερα όλοι μας. Ο πιο απλός πολίτης. Είδατε. Αν μη τι άλλο, η κρίση μας έκανε όλους μας αυτοί οι 13χρονοι να είμαστε λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, να μπορούμε να τα μεταφράζουμε καλύτερα. Αυτό. Εύχομαι καλό Πάσχα να περάσετε. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας.